μικρού. Λοιπόν, η 48 απόφαση της οικονομικής, σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις μετά την έκδοση και μέχρι σε οποιοδήποτε τρόπο ακύρωσης με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάρτιση ή θετικά πάψη της ουσίας τους, απολαμβάνουν το εστίριο της νομιμότητας και συνεχώς παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους, ανεξάρτητα από το αν λοιπόν υπάρχει νομική πλημμέρεια και είναι άμεσα εκτελεστές. Αυτό δεν ισχύει ακόμα και σε περίπτωση που στην πράξη παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας και έχει άτομα, το οποίο σε περίπτωση προσβολής της με τον προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα μπορεί να επιφέρει την ακύρωση ή τροποποίησή της. Αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Συνέπειες, αναφέρεται δηλαδή, πληγωνεύει η απόφαση αυτή την μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Συνεπώς, συνέπειες του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων είναι ότι ο κανόνας δικαίου που δεσπίζουν επιφέρει αμέσως από την ισχύ του τη σκοπούμενη μεταβολή της νομικής κατάστασης, ιδρύοντας, τροποποιώντας ή καταργώντας αρμοδιότητες. Οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρου, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προσωπικής εργασίας, εφόσον δεν εισπηρίζονται άλλων, δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από την ημέρα λήψης αυτών, προκειμένου περιμήμων στο Δημοτικό Κατάστημα. Εννοεί την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Φώκιας του 7, η οποία είναι διοικητική πράξη, είχε ληφθεί και είχε επιβάλει τέλος 650 ευρώ για τα τροπόσπιτα που τοποθετούνται σε έκταση χώρου στην Παλαιά Φώκια. Μας αναφέρει λοιπόν και η νομική σύμβουλος και η οικονομική υπηρεσία ότι είναι, εφόσον είναι ισχύ η απόφαση αυτή, μπορούμε να επιβάλλουμε το τέλος των 650 ευρώ σε κάθε έναν ιδιοκτήτη τροχόσπιτου που βρίσκεται στον χώρο, πώς ονομάζεται ακριβώς κύριε Πρόεδρε, Κάμπινγκ. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να μας πείτε κι εσείς κάποια πράγματα γι' αυτό και βέβαια ο κύριος Δημήτρης. Δεν έχω ενημέρωση, κυρία Πρόεδρο, σχετικά με την ίσπραξη και την μάλλον την βεβαίωση. Υπήρχε μια αμφισβήτηση και δεν έχουν πληρώσει. Ότι δεν ανοίξε εμά, ανοίξε εσά. Ναι, ωστόσο υπάρχει επιβολή τέλου από τη δημοτική κοινότητα του 7, η οποία είναι διοικητική πράξη και δεν έχει ενεργηθεί στο διοικητή απόλυτα σύνομη. Με βάση αυτή λοιπόν και την εισήγηση τη νομική υπηρεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε το τέλο αυτό. Και επικουρικά και η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πρέπει να λάβει και εισηγείται για τα τέλη, έχει εισηγηθεί θετικά. Δεν τα γνωρίζετε εσείς, είναι παλιότερη απόφαση. Ο κύριος Μητροπηδητής. Τι έχω μας υπαρθεί... Το 7. Το 7. Άρα είναι πρώτο. Προγενέστε. Προγενέστε. Καλύτερα. Είναι 121 τροχόσπιτα, 660 περίπου, 660 ευρώ και 650 ευρώ. 660 ευρώ, ναι. Είσαστε υπεύθυνοι. Ποιο πλήρωνε ο κύριος Τετζάκης που είχε ελευθερωθεί. Αν θέλετε πιο κοντά για να καταγράφονται. Και αυτό με τον Πρόεδρο, με τον αυτό δεν τα σημαντικά του, να μας πει κάποια πράγματα. Είστε από το Κάμπι. Έχετε κάποιο σύνολο με ένα πατώμε, από τα έγραφα δηλαδή. Εγώ. Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, αν θέλετε. Κάτσε να μας έχετε να μας πείτε κάτι από αυτό, αμφισβητείτε το αν πρέπει να πληρώσετε. Εγώ ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εφόσον υπάρχει επιβολή τέλους από το Δημοτικό και πάλι, της Παλαιάς Φώκιας του 7, η οποία είναι διοικητική πράξη και είναι νόμιμα, έχει όλα τα τεκμήρια της νομιμότητας, δεν έχει αμφισβητηθεί, ούτε έχει αναιρεθεί, είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράξουμε. Σας ακούμε. Υπάρχει. Αν θέλετε να αφήσετε σε μια δεσπότα. Ονομάζομαι Βερβεράκης Μιχαήλ.
θα είμαι και εγώ πρόεδρος του συλλόγου. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω να μιλήσω για τη δημιουργία, γιατί ήταν 30 χρόνια αυτή η κατάσταση, που είμαστε σε αυτό το χώρο και πληρώναμε κανονικά. Είχαμε δεχτεί την απόφαση αυτή στην οποία αναφέρεστε και ήμασταν συνεπείς. Αλλά έγινε μια πράξη από μέρους σας πέρσι, πρόπερσι, τέλη του 11, τέλη του 12. Και στείλατε εξώδικο προς τα τουριστικά κίνητα και ομολογείτε ότι η έκταση αυτή ανήκει στα τουριστικά κίνητα και ζητείτε να την πάρετε πίσω. Και εκεί μας ονομάζεται καταπατητές. Μας έστειλαν εξώδικο τα τουριστικά κίνητα βάσει του εξωδίκου που στείλατε στα τουριστικά κίνητα και μας δηλώνω ότι η έκταση αυτή ανήκει ολοκληρωτικά σε εκείνους και μας απαγορεύουν πλέον να πληρώνουμε την κοινότητα και ότι ανά πάσα στιγμή θα μας αποβάλουν από το χώρο. Επήγαμε εκεί και τους αποδείξαμε ότι εμείς δεν ξέραμε τίποτα, ξέραμε την έκταση αυτή ότι ανήκει στην κοινότητα, πληρώναμε μέχρι με τη σύμβαση αυτή τη οποία αναφέρεστε και εκείνοι μας είπαν από εδώ και πέρα δεν έχετε δικαίωμα να πληρώνετε και σας απαλλάσσομαι λόγω ότι δεν γνωρίσατε. Αλλά αν συνεχίσετε να πληρώνετε το Δήμο Σαλονικού θα κατηγορηθείτε για δόλο. Ήρθαμε, ζητήσαμε τη βοήθεια από την κοινότητα και τι μπορεί να κάνει για να μας προστατεύσει, δεν μας έδωσαν καμία βοήθεια. Αναγκάστηκα να κάνω μία επιστολή τότε, η οποία υπάρχει στην αριθμό πρωτοκόλλου, αρχές του 2013, ναι, στην οποία αναφέρω όλα αυτά τα θέματα. Και ζητώ να μας ξεκαθαρίσει ο Δήμος πού πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη. Σε ποιος θα δικαιούται, ο Δήμος ή τα τουριστικά ενοίκια, το ενίκιο. Αλλά είπα, μπορούμε να πληρώνουμε σαφώς τα δημοτικά τέλη και την καταλάβωση του νερού. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε να στείλουμε ένα ποσό, παρόλο που δεν μας στείλατε λογαριασμό γιατί το ζητούσαμε, κατ' εκτίμηση στείλαμε ένα ποσό, εξαναγκάσαμε τα μέλη μας να καταβάλουν ένα ποσό σαν δημοτικά τέλη και νερό. Γιατί τα τουριστικά κοίτα θα απαιτήσουν από εμάς να τους καταβάλουμε τη χρήση. Περιμένω μέχρι σήμερα, έχει περάσει ένας χρόνος, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Οπότε σκεφτείτε αυτό που είναι να κάνετε. Εμείς δεν αρνούμαστε. Εμάς δεν μας νοιάζει πού θα πληρώνουμε. Αλλά θέλουμε να είμαστε σωστοί. Να πληρώνουμε σε αυτό που δεν μας κυνηγήσει. Άλλο αν θέλετε άλλη λεπτομέρεια μπορώ να σας απαντήσω. Αν πάω πιο αναλυτικά στα θέματα. Αλλά πιστεύω ότι το καταλάβατε το θέμα. Καμία άρνηση δεν έχω. Καταρχάς δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Εσείς ξεκινήσατε, αν όχι όλοι κάποιοι, θα αρνείστε να πληρώνετε. Λάθος. Λάθος και είναι καλά έτσι. Εντάξει, σας ακούσαμε, παρακαλώ. Αφήστε με την πληροφόρηση, έχω και τη γνωρίζω. Κάποια στιγμή στο 11 που αναλάβαμε σαν Σαλονικό, υπήρξε άρνηση στο να πληρώσετε. Πιθανόν όχι όλοι, αλλά κάποιοι λίγοι ξεκίνησαν προφανώς. Αμφισβητούσαν κατά πόσο ήταν του Δήμου ή όχι, έκταση είναι το μετά. Λένε δεν πληρώνουμε το Δήμο και ο ένας με τον άλλο δεν πληρώσατε όλοι. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Είσαστε υποχρεωμένοι, εφόσον ήρθε τόσα χρόνια, εάν μάλλον συνεχίζατε να πληρώνετε στο Δήμο όπως πληρώνατε, όπως λέτε εδώ και 30 τόσα χρόνια, δεν θα είχε δημιουργηθεί θέμα. Είναι άλλο πράγμα, λέγατε ρε παιδιά, είναι πολλά κρίση και τούτο τι άλλο μπορεί να γίνει, και άλλο σταματάτε να πληρώνετε. Και τώρα προφανώς έχετε περσαριστεί από τα ΕΤΑ ότι μπορεί να σας διώξουν και ξαναερχόσαστε εδώ. Εμείς θα σας τα βεβαιώσουμε τα ποσά αυτά, όπως γινόταν όλα τα χρόνια, και εσείς αμφισβητήσετε τα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε τροχώσει τα μέσα. Γιατί δεν μπορώ να πω κι εγώ. Και εγώ θέλω να κάνω με 300 ευρώ το χρόνο διακοπές, και η Κατερίνα και ο Σπύρος και όλοι. Για να μην έρθουμε. Πώς έχετε αποκτήσει ένα δικαίωμα αυτή τη στιγμή, λες και είσαστε ιδιοκτήτες, λες και έχετε. Μέσα εκεί το αδιάβητο, το αδιάβατο, το τούτο και το κοινό. Για δεν μπορεί δηλαδή ο Σωτήρης να πάει να τροχώσει το και οποιοδήποτε. Με τι δικαίωμα είσαστε μόνοι εσείς. Και λέμε, άντε αφού ήσασταν τόσα χρόνια, έχετε ένα πλεονέκτημα να κάνετε πάνω στη θάλασσα διακοπές δωρεάν, με μια κοινότητα να έχετε συμβιβαστεί μαζί σας και δημιουργήσατε όλο αυτό το πρόγραμμα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε ευθύνη ως Δήμον που δεν σας αποβάλαμε εμείς στο καιρό και που σας δίνουμε και νερό ακόμα.
Να συνεχίσω. Βεβαίως, αλλά εσείς το ξεκινήσετε και ερχόμαστε εδώ τώρα να μας πείτε. Να απαντήσω. Ναι. Εάν νομίζω και. Και να, εν πάση περιπτώσει, εμείς και για λόγους αρχής είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση με τα ΕΤΑ, γιατί θέλουμε τις παραλίες να τις κρατήσουμε και τις εκτάσεις για μας, σαν Δήμος, για τους Δημότες, για όλους μας, και αυτή είναι μια πάγια αρχή. Διότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος κρίνεται, αν κάνει κάτι στραβό και τα λοιπά και οτιδήποτε κρίνεται, τον βλέπει ο κόσμος, μας βλέπουν οι δημότες, έχουμε δημοτικό συμβούλιο, έχουμε αμεσότητα με εσάς. Εάν τα πάρουν αυτοί τώρα που πάνε με θεματικό παράκτιο ΑΕ να ξεπουλήσουν όλες τις παραλίες, ούτε εμείς θα τις βλέπουμε που είμαστε κάτι, ούτε και εσείς που μείναν τόσα χρόνια. Αυτό δημιουργήσατε. Να απαντήσω. Δεν δημιουργήσαμε, επαναλαμβάνω. Και μπορώ να το αποδείξω. Ωραία. Όχι με λόγια. Πληρώστε λοιπόν. Όχι, θα με ακούσετε. Ένα λεπτό να με ακούσετε. Ένα λεπτό να με ακούσετε. Πληρώναμε πολύ και είμαστε συνεπείς. Δύο άτομα δεν πληρώνανε και τα ονόματα τα έχω δώσει από τότε, από το 2011, για να αποβληθούν από το χώρο. Δεν το κάνατε. Εμίλησα δύο φορές με δικηγόρους του δικού σας. Πήραν απόφαση να τα αποβάλουν τα άτομα αυτό. Δεν το κάνατε. Το σταματήσανε το θέμα. Ενοχλούσα τον κύριο Σοφρόνη, αν είναι παρόν. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία, γιατί αν δεν κάνετε αυτή την ενέργεια... Πάμε το κάνουμε τώρα. Ναι, έχω γράψει χαρτιά τα οποία τάκεται. Έχω αριθμό πρωτοκόλλου, που όλα αυτά σας τα έλεγα. Θα παρασυρθούν και άλλοι, αν δεν ενεργήσετε. Και δεν θα μπορώ να το συγκρατήσω. Όχι, θα με ακούσετε. Μέχρι το 7 που ανέλαβε η κοινότητα, όσο ήταν η κοινότητα κάτω, σας το μπορώ να το ομολογήσω και ο κύριος Σωτήρης και ο κύριος Μακροδημήτρης, ήμασταν συνεπέστατοι. Δύο άτομα όφυλαν και άλλα τρία άτομα είχαν κάνει ρύθμιση. Από τότε που ανέλαβε ο Δήμος Αυλικού, παρόλο που ερχόμουν κάθε μέρα για να διατηρήσω το σύστημα σωστό, το προσωπικό σας με ειρωνευότανε. Εμείς ξέρουμε τη δουλειά μας, εμείς θα τα κάνουμε. Δεν έχετε καμιά δουλειά εδώ. Με δεχότανε μόνο ο κύριος Σοφρόνης. Το ομολογώ. Είναι εδώ ο κύριος Σοφρόνης. Τον είχα δει εδώ πριν από λίγο, είναι εδώ. Ήθελα να πληρώσω, να μην πληρώσω. Άσε το να πληρώσω. Ήθελα να διατηρήσω την συνοχή του συστήματος και να πληρώνομαι κανονικά. Εσείς το δημιουργήσατε. Όχι. Εσείς το δημιουργήσατε που δεν φέρατε να εισπράκετε. Ωραία. Και να λύσεις. Έλα, δεν πληρώσω. Τώρα και θέλω. Τώρα δεν μπορούμε. Μας στείλατε εξώδικο. Όχι, δεν θέλουμε. Όπου να είναι θα πληρώσουμε, όπου πρέπει. Συγγνώμη γιατί είσαι καρδιά. Αλλά δεν θα μας κυνηγάνε νομικά. Κύριε Δημαρχέ, κάπου γίνεται κάποιο λάθος. Εμείς θέλουμε εκεί να μείνουμε, γιατί μας αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής και εσείς, σαν κοινότητα παλιά και σήμερα σαν Δημαρχία, να παίρνετε αυτά τα χρήματα. Εγώ να μείνω εκεί, γιατί έτσι το πολύ καλό. Και εσείς, βεβαίως και εσείς μπορεί. Βεβαίως οποιοσδήποτε μπορεί. Μπορεί να γραφτεί μέλος του Συλλόγου, υπάρχει μια λίστα αναμονής και εφόσον αδειάζει μια θέση, από τη λίστα αναμονής ο πρώτος που είναι Μπαίνει στον χώρο αυτό. Οποιοδήποτε είναι καλοδεχούμενος. Οποιοδήποτε. Έχουν μπει ήδη πάρα πολλά άτομα από την περιοχή. Και πολλοί από τη Φώκια έχουν μπει μέσα. Και βρίσκονται μέσα ή φύγανε και οθελώς, επειδή αν θέλετε δεν ήθελαν τρόπο ζωής αυτό. Ή δεν μπορούσαν να το ζήσουν. Λοιπόν, στο θέμα της πληρωμής. Είμαστε τακτικοί. Ο πρόεδρος, εγώ είμαι ο γραμματέας και λέγουμε για τράπεζα Διονύσης. Ο πρόεδρος και όλο το ΔΣ του Συλλόγου πιέζαμε τα μέλη που ξέραμε ότι και πολλοί έχουν οικονομικό πρόβλημα για να είναι εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις. Άρχισε το πρόβλημα μετά το εξώδικο που μας καθαρίζεται καταπατητές και τα ΕΤΑ να μας βγάλουν από το χώρο. Τι να κάνουμε εμείς τώρα. Να ακούσουμε ποιον. Να πληρώσουμε σε ποιον. Στο αίτημα που κάναμε, το έγγραφο αίτημα, δεν απαντήσατε. Ευθύνεται ο Σύλλογος, ευθύνονται αυτοί που είναι εκεί. Το εξώδικο το έχετε. Μα είχετε μείνει το 13 και δεν έχετε πληρώσει. Μείναμε το 13. Προσπαθούμε κάπου να πιαστούμε για να μείνουμε στο χώρο. Και θα συμμαχίσω, όπως θα επαναλάβω πάλι μια κουβέντα που είπα στον κύριο Τσαλικίδη, θα συμμαχίσω και με τον διάβολο για να μείνουμε σε αυτό το χώρο. Γιατί είναι οικογένειες, 121 οικογένειες και είμαστε σε μεγάλες ηλικίες, έχουν παιδιά και εγγόνια.
Συγγνώμη, μόνιμα μένετε εκεί. Σήμερα κάποιοι μένουν και μόνιμα. Μόνιμα. Υπάρχει. Σήμερα μένουν και κάποιοι μόνιμα. Λόγω της κρίσης. Λόγω της κρίσης. Δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Τα σπίτια που μένουν. Αυτούς θα μας κάνει αίτηση και όχι μόνο να τους αφήσουμε τζάμπα, να τους επιδοτήσουμε γιατί έχουμε κοινωνική πολιτική. Είναι άλλο αυτό και μην όχι, το μπερδεύετε. Απαντάω στην ερώτηση. Εάν ότι αν έχετε καταπατήσει, όχι μια έκταση. Από την ώρα που δεν πληρώνετε, είστε καταπατητές. Εάν πληρώνετε, είστε οικιαστές. Από την ώρα συμφωνούμε. Αυτά πράγματα. Τότε γιατί μας ονομάσατε καταπατητές ενώ πληρώναμε. Λάθος κάνετε, πληρώναμε. Δεν ξεκινήσαμε. Μην λέτε αυτά τα λόγια. Σας το έχω ξαναπεί. Τώρα πληρώστε να ζητήσω συγγνώμη. Μα δεν μπορώ τώρα. Πληρώστε να ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Μας τα απαγορεύουμε. Δεν θέλετε. Για το 13 δυστυχώς δεν μπορούμε. Δεν μπορώ να καλέσω δημόσια. Γιατί δεν έρθετε σε επαφή με τα τουριστικά κίνητα να δείσετε το θέμα. Και εμείς θα πληρώσουμε όπου πρέπει. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Συμβουλή. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου και μέσα από το υπόλοιπο δελτάσιμο που έχουμε συζητήσει του Συλλόγου, θέλουμε να έχουμε μαζί σας επαφή. Όχι με τα ΕΤΑ. Είναι απρόσωπο. Εδώ ζήσαμε και ζούμε 30 τόσα χρόνια. Και με το ελεύθερο κάμπινγκ κάποτε που έκανα και ελεύθερο κάμπινγκ, έχουμε περάσει. Να σας πω κάτι. Πληρώνετε 600 ευρώ. Πραγματικά θα δεχτώ αν πείτε λόγω κρίση, λόγω τούτο, τροχό σπιτιά. Δεν είναι αυτό που είμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο, δεν πληρώνω τίποτα. Το κάναμε και αυτό και αρνηθήκατε. Το κάναμε και αυτό και αρνηθήκατε. Καλώστε σε πάνω σ' όλων μας. Είπα, το κάναμε και αυτό, συναντηθήκαμε και το ζητήσαμε και αρνηθήκατε. Μπορεί να θυμίσει τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο να ζείτε σε πάνω στον κορόιδο. Τα κορόιδα μας θυμίσει. Απαντήστε μας σε γράφος. Απαντήστε μας σε γράφος. Στο αίτημα που έχει γίνει από πέρσι. Για το που θα πληρώνουμε και εμείς θα παροτρύνουμε τα μέλη να πληρώσουν. Αλλά απαντήστε με γράφος. Γιατί τα ΕΤΑ μας δεν μας επιτρέπουν να πληρώσουν. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ότι βεβαιώνουμε τα τέλη. Εάν βεβαιώσετε τα τέλη, χωρίς να το θέλουμε, θα αναγκαστούμε να ακολουθήσουμε νομική οδό. Και θα είναι άλλο ένα χαρτί λαθασμένο που θα κάνετε. Σκεφτείτε το καλά. Θα είναι εις βάρος σας. Όχι από εμάς. Από τα τουριστικά ακίνητα θα είναι εισβάρος σας. Πώς είστε πολύ βεβαίως λοιπόν να πληρώσετε να τελειώνει η ιστορία. Πάλι το ίδιο. Παλιά. Κι αν θέλω να πληρώσω με τα ΕΤΑ σε εκείνους τι κάνουμε. Θα μας τα δώσετε πίσω. Το 13. Το 13 μείνατε, δεν πληρώσετε στα ΕΤΑ. Δεν το ξέρετε αυτό. Αυτό δεν το ξέρετε. Πάλι εγώ έχω μπερδευτεί. Είσαστε ένας σύλλογος. Μπορείτε να μου πείτε τι σύλλογος είσαστε. Θα τις κάνω λίγο βήμα κοντά, μην με παρεξηγήσετε. Ο χώρος αυτός, πώς δημιουργήθηκε ίσως θέλετε. Είναι σύλλογος. Είναι σύλλογος. Ένα λεπτάκι, κάνω συγκεκριμένη ερώτηση. Είπατε ότι είσαστε σύλλογος. Μπορείτε να μου πείτε την επωνυμία του συλλόγου και το σκοπό και να μου φέρετε εμένα γιατί δεν το ξέρω, ένα καταστατικό. Θα έχουμε και θα σας έχουμε μπροστά, θα δώσουμε και τον εχηγήσουμε τώρα. Λέγεται Πανελλήνιος Σύλλογος, Φυσιολατρικός Σύλλογος Διευθυντών Τροχοσπίτων. Επειδή τη δεκαετία του 80 υπήρχε το ελεύθερο κάμπι, στους ελεύθερους χώρους, έγινε επικοινωνία από το Σύλλογο μέσω του τότε ΕΟΤ με δήμους και κοινότητες να εξευρεθεί χώρος για το τοποθέτηση του τροχοσπίτου μας, για να σταματήσει το ελεύθερο κάμπι. Όπως γνωρίζετε, κάπου η αστυνομία, η τουριστική αστυνομία είχαμε πολλά προβλήματα. Μέσω του ΕΟΤ πρότειναν δύο χώροι. Ο ένας ήταν η κοινότητα Παλαιάς Φώκειας και ένας κάτω στην. Τρεις χώροι. Ένας στην Βάρη, ένας στο Βαρνάβα. Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε να έρθουμε στον χώρο αυτό. Έγιναν οι συμφωνίες, οι επικοινωνίες πάντα μέσω ΕΟΤ. Έχουμε έγκριση από την Νομαρχία Αττικής. Αυτά είναι με χαρτιά. Του πότε? Το 1986. Τι βάζει μια χαρτιά, ήταν. Μισό λεπτό, αν έχω πορεία σήμερα. Το 1986 ήταν. Ήταν μεταξύ του ΕΟ και τη κοινότητα και ημών. Και ημών. Κάναμε έτοιμα προς την ΕΟ και ο ΕΟ έστειλε επιστολή στις δήμους και κοινότητες που υπάρχει χώρος για να παρακολουθεί στο Σύλλογο. Για πόσο χρόνο? Επενικείο. Επαόριστο. Δεν ήταν. Γνωρίζετε ότι με βάση πιο πρόσφατες νομοθεσίες για να λειτουργήσουν τέτοιου τύπου χώροι θα πρέπει να έχουν κάποια διαφυγές. Κάποιοι κάνετε.
Πάλι το κάνει στο Χαϊδάρι. Είχαμε την άδεια από την νομαρχία. Ένα λεπτό. Για άδεια λειτουργία, όχι για μα, εσεί έπρεπε να έχετε άδεια λειτουργία, ο Δήμο. Ποιο πράγμα. Για να μα παραχωρήσει το χώρο. Παραχωρήστε. Που μα παραχώρησε το χώρο. Εμεί άδεια λειτουργία που σα παραχωρήσαμε σε εσά το χώρο. Βέβαια, εσεί μα δράμετε μέσα. Με συγχωρείτε για να εισπράτετε. Εμεί θα κάναμε την άδεια λειτουργία για να πηγαίνετε σε. Δεν ξέρουμε νομικά. Τώρα ποιο θα την έκανε δεν το ξέρω. Εμά ποτέ δεν μα στήθηκε. Είχαμε την υπόλοιπη δημοκρατία. Και δεν ονομάζεται κάμπινγκ, ονομάζεται χώρο τοποθέτηση τροχοσπίτι. Έτσι ονομάζεται. Αυτή είναι η άδεια που έχετε. Δεν έχουμε άδεια. Έχουμε το χαρτί στο οποίο αναφέρεται απόφαση τη κοινότητα. Ωραία, οι επαναλογίσουν αποφάσει και αυτό εμεί είστε πιο παλιό από εμένα στα αυτοδιοικητικά. Μπορούν να απαντηθούν. Δεν υπάρχει καμιά άδεια, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να στείλουμε την οικονομία σαν να γίνει να γράφουμε ό,τι θα κάνει κάτι ο καθένα και την αστυνομία κάθε πράγμα του ποινεί. Και θα το κάνουμε. Επίσης, έχουμε απόφαση του ονομαστικά ο καθένα. Το 86 που μα παραχωρεί συνέχεια κάθε 4 χρόνια. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση. Οπότε για να έρθω εγώ να βάλω και το τροχοσπιτό μου θα πρέπει να πληρώσω σε εσά πόσο. Να γίνετε μέλο στο σύλλογο. Και τι είναι αυτό, το γίνομαι μέλο του σύλλογου. Είναι 20 ευρώ το χρόνο. Και τώρα είναι και 15 ευρώ η εγγραφή. Μάλιστα. Και το νερό το οποίο σας έχουμε σε ποιο όνομα χρεώνεται. Εμάς έχουμε 4 ρολόγια, τα οποία τα έχει βάλει ο Δήμος, η κοινότητα τότε, και μέσα στο ποσό των 660 ευρώ που πληρώνουμε, αναφέρεται ότι τα 60 ευρώ αντιστοιχούν στο τίμημα του νερού. Κατά αποκοπή. Έχουν ένα κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο έχει ψηφίσει η κοινότητα στο παρελθόν. Παιδιά, έχει υποχρεώσει να πληρώνει βάσει του κανονισμού. Και βάσει του κανονισμού. Και αν αποφασίσει. Το είπα στην αρχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, το είπα στην αρχή, ίσως δεν είναι κατανοητό. Μία απόφαση λοιπόν το 7 έχει επιβάλει τέλος. Το τέλος αυτό δεν έχει με κανέναν τρόπο αμφισβητηθεί και η απόφαση της κοινότητας δεν έχει με κανέναν τρόπο, η οποία είναι διοικητική πράξη, δεν έχει ούτε απορριφθεί, ούτε γίνει ένσταση και να έχει καταργηθεί. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σε ισχύ απόφαση. Μέχρι το 13. Μέχρι το τέλος του 12. Στο 13 τη σταματήσαμε. Στείλαμε χαρτί αναστολή. Εσείς τη σταματήσατε. Λοιπόν, και για να καταλάβω, δηλαδή για να έρθω εγώ να βάλω σε έναν χώρο που έχει παραχωρηθεί σε αυτό το πανελλήνιο ψηφιατρικό σύλλογο διεκτών τροχοσπίτων που λειτουργεί ουσιαστικά ως κάμπινγκ, θα πρέπει να γίνω μέλος. Αν αποφασίσουμε εμείς αύριο ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο το χώρο και σας πούμε να φύγετε, τι θα γίνει. Εάν είναι δικό σας, μπορείτε να αποφασίσετε. Έχει αυθαίρετες κατασκευές. Έχει αυθαίρετες κατασκευές. Κάτι υποδομή από Δευτέρα να γράφει. Θα εκδικηθείτε. Καταρχάς ότι υπάρχουν μόνιμες κατασκευές είναι γεγονός.
είναι γεγονός. Το γνωρίζω προσωπικά, έχουμε πέσει το περνάω από εκεί κάνω ψάρι. Δεν υπάρχει μόνο τροχότητα που μετακινούνται. Υπάρχουν μόνο τις κατασκευές. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, θα ξέρω προσωπικά. Τώρα, ο χώρος σας είχε παρακολουθεί από την κοινότητα, αν ακούσα καλά έτσι. Ναι. Είχε παρακολουθεί το κάτω μέρος ή το πάνω μέρος. Όλο. Μια ερώτηση. Εδώ είναι η παραλιακή. Κάτω από την παραλιακή ή πάνω από την παραλιακή. Πάνω από την παραλιακή. Στα τροχόσπιτα είναι κάτω από την παραλιακή. Όταν σου παρακολουθεί μια χώρα, είχε παρακολουθεί το κάτω μέρος ή το πάνω. Είναι εδώ η ερώτηση. Αυτό όμως δεν σας. Δεν ξέρω πού άλλο. Κάτω από την παραλιακή. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, πείτε και την ερωτή του κάτω. Πείτε μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Πείτε, αν είναι το πάνω ή το κάτω. Τότε τα χωριά μας δεν είχαν έσοδα πριν 30 χρόνια, σκεφτήκανε. Τώρα τα χρειαζόμαστε. Μπράβο. Μπορούμε να δούμε αν θέλουμε να τους πάμε κάπου άλλο ή αν έχουμε να φτιάξουμε αυτό το χώρο. Οι σκαντίνες δεν είχαν. Αυτό ήταν. Αν αυτό ή αν εκείνο, τώρα αυτά έχουμε και εδώ πρέπει να συζητήσουμε. Το ερώτημά μου ήταν σαφέστατο. Εάν είχε παραχωρηθεί ο πάνω χώρος από την άσφα από τον παραλιακό, ή ο καθόλου. Δεν είναι σημασία, γι' αυτό μιλάμε, που είναι για το συνεδρίο. Λοιπόν, τελειώσατε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Δεν είναι τοποθέτηση. Από πότε σταματήσατε να πληρώνετε? Δεν σταματήσαμε. Πέρσι στείλαμε επιστολή και ζητάμε να μας απαντήσετε πού θα πληρώνουμε. Και απάντησε δεν. Τελευταία φορά που πληρώσατε, κύριε, μέσα για το έτος, ήταν μέχρι το έτος του 12 και το 12 και το 12 και το 12 και μετά μας κάνετε το 13 σας στείλαμε ένα ποσό που αφήνανε λογαριασμό. Αυτό που γράφετε τα 100 ευρώ. Μάλιστα. Άρα η μία ερώτηση μου απαντήσατε μέχρι και το 12. Η δεύτερη ερώτηση είναι, εάν γνωρίζετε το σύνολο αυτής της έκτασης, η οποία βρίσκεται κάτω από την παραλιακή, είναι πιανού, είναι μισό-μισό, είναι κάτι μέσα στον Αιγιαλό και στην παραλία και ένα τμήμα είναι από πάνω, μάλλον κοινοτικό, ένα μεγάλο κοινοτικό που τρέχει της Βόκειας, είναι όλο μέσα στον κοινόχρηστο του Αιγιαλού και της παραλίας. Από οπότε ισχύει κάτι άλλο, έχετε εικόνα. Έχουμε εικόνα. Στο περίγραμμα της έκτασης, ποιος από είναι. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα σχέδια, φαίνεται ότι ανήκει στα τουριστικά κίνητρα τα οποία το πήραν με την απολωτρίωση του 1975. Κύριε Μακροδημήτρη, εσείς έχετε γνώσει σε αυτό περί του ιδιοκτησιακού, ποιος είναι ιδιοκτήτης εκεί που βρίσκονται σήμερα? Όχι ακριβώς, είναι μπερδεμένο. Να σας πω για τον Σαντελό, την ώρα που από το 80 το έχει παρακολουθήσει κοινότητα και δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ, εμείς λέμε δικό μας. Ας έρθει όποιος νομίζει, εντάξει, όχι, ας μας βγάλει έξω. Σήμερα όμως δεν μας έχει αμφισβητηθεί κανένα. Ας έρθει. Δεν ξέρω, το παρακολούθησε το 80 η κοινότητα και δεν μας έχει διώξει κάτι από την ώρα. Γιατί στείλατε τότε το εξώδικο στα τουριστικά κίνητα και ζητάτε να πάρετε την έκταση? Γιατί εσείς δεν μας πληρώνατε και λέγατε να πληρώσουμε σαν ΕΤΑ. Μας στείλατε για να πάρετε την έκταση πίσω. Ωραία, δεν μας έχουν κάνει έξω σε εμάς σαν ΕΤΑ, τι σας ενδιαφέρει σας πει. Αυτό λέω, εσείς το ομολογείτε ότι δεν είναι δική σας. Εμείς δεν το ξέραμε. Ως Δήμος, εσείς το ξεκινήσατε όμως. Εμάς ως Δήμος, εσείς το ξεκινήσατε. Εμάς ως Δήμος δεν μας κάνει έξω σε εμάς. Εάν δεν είχε... Εάν δεν είχε σταλεί το εξώδικο από τον Δήμο στα ΕΤΑ, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα σήμερα. Και ούτε θα συζητούσαμε, ούτε θα είμαστε σήμερα εδώ. Για να σπαταλάμε το πρόβλημα σας. Πληρώναμε. Τώρα, εάν υπήρχαν τα δύο άτομα τα συγκεκριμένα, όπως είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, που το είχαμε αναφέρει και με επιστολές, με πρωτόκολλα για τους τάδε να βγουν από το χώρο γιατί μιλούσαν πρόβλημα, όχι πρόβλημα σε εμάς, στο Δήμο, στην τότε κοινότητα. Δεν έγινε κάποια ενέργεια. Ήρθε και η συγκυρία από πίσω, που όντως υπάρχει πρόβλημα, όταν έπαιρνε 7-8 εκατοστάρια σήμερα και παίρνει 5 εκατοστάρια σήμερα ο άλλος. Λοιπόν, ναι. Συμφωνώ μαζί και ευχαριστώ για αυτό το θέμα. Σε αυτό.
αλλά στα υπόλοιπα δεν αρνηθήκαμε να πληρώνουμε. Σταματήσαμε όταν τα μας απαγόρευσαν. Λέει, εγώ είμαι ιδιοκτήτης, εγώ κάνω κουμάντο. Εάν έχετε εσείς, εάν σαν Δήμος υπάρχει πρόβλημα με τα ΕΤΑ, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Γιατί μας βάλατε στη μέση. Μας βάλατε στη μέση. Από εδώ ο Δήμος, από εκεί ΕΤΑ. Εγώ τι θα κάνω με τα μέλη μου. Λοιπόν, μετά τις εκλογές και ήδη από τώρα ξέρουμε όλοι ότι έρχεται αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό τσουνάμι, το οποίο θα παρασύρει κάθε δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, στο όνομα της ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και φυσικά πίσω από όλα και πάνω από όλα τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Επομένως, αυτό είναι το κύριο. Καταρχήν και το βασικό στο οποίο θα έπρεπε κάθε πλευρά, είτε μιλάμε για τον εργαζόμενο που θέλει να πάει στην παραλία, είτε μιλάμε για το σύλλογο, θα έπρεπε να δείξει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και πέρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, αλλά θα εκπροσωπηθούν ενδεχομένως και στο επόμενο, σε κάθε ευκαιρία κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την κοινωνία πολιτών. Ότι πρέπει να βοηθάμε την κοινωνία, πρέπει να βοηθάμε την κοινωνία πολιτών, που τι είναι η κοινωνία πολιτών, είναι σύλλογοι. Και μάλιστα η καλύτερη εκδοχή της κοινωνίας πολιτών είναι σύλλογοι που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, έχουν ένα παρελθόν που μπορεί σε κάποιους να μην είναι του γούστου τους, εμένα δεν είναι για παράδειγμα, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι τους δίνει το δικαίωμα να έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση απέναντι σε τέτοιους συλλόγους, που προφανώς για να έχουν μια πορεία 30 χρόνων σε μια εποχή που μας υπενθυμίσατε πώς ήταν τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και γιατί έγινε αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι σύλλογοι οι οποίοι λειτουργούν έτσι, καλύπτουν μια ανάγκη, μπορεί μικρή, αλλά ωστόσο υπαρκτή, δεν μπορείς να τους συμπεριφέρεσαι σαν να είναι φεουδάρχες, σαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει μια τοπική ρύθμιση εκεί πέρα. Και υπήρχε μια συνεννόηση με την κοινότητα προφανώς, ότι έχουμε αυτή την ανάγκη, πώς θα την καλύψετε, θα πάρετε αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει αυτή η διαδικασία και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Δυστυχώς το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον με το μεγάλο ζήτημα που ανέφερα πριν και παίρνει τις προεκτάσεις που παίρνει. Αλλά ωστόσο αυτή τη στιγμή, ναι, εγώ θα ήμουν στο πλευρό τους. Δεν θα μπορούσα να πω ότι πλέον αυτό το στυλ, ας πούμε, δεν με αντιπροσωπεύει ή ότι αυτή είναι ο κίνδυνος απέναντί μου. Δεν είναι αυτή ο κίνδυνος. Προφανώς δεν είναι. Μόνο μία παρατήρηση εδώ. Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια τώρα πληρώναμε 600 ευρώ το χρόνο, πληρώναμε στα 50 ευρώ το μήνα δηλαδή. Και είναι πάνω στην θάλασσα, ούτε κι εγώ ούτε κι εσύ θα πρέπει να πάρουμε αμάξι να βρούμε να πάμε κτλ. Σε ένα πραγματικά ηλιακό μέρος, σε ένα τέτοιο πλεονέκτημα, και δίνουμε 50 ευρώ το χρόνο και πάνω στη θάλασσα, τη χαίρονται, την κάνουμε. Έλος και αυτό να αμφισβητήσουμε. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, και ρωτάω, γιατί να μην έχεις και εσύ και ένα σπίτι και εγώ και τα λοιπά. Έχει κρίμα και μπορώ να μην γίνω. Αν αλλάξει τόσο πολύ, ποιος κάνει διακοπές με 50 ευρώ το μήνα, πες μου, ποιος κάνει διακοπές αυτήν εδώ τη χώρα με 50 ευρώ το μήνα. Εγώ υπερασπίζομαι αυτό το δικαίωμα για όλους. Δεν θα πάω να το στερήσω από αυτούς που δεν το στερεί κανείς. Ας έχουν λόγο κρίση και ανομία. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, μπορούμε τρία. Μπορεί να πούνε. Αλλά και έτσι γιατί δεν πάω να κάνουμε τέτοια κοπέση. Έχουμε και άλλα θέματα. Κύριε Κωνσταντέλη, κύριε Κωνσταντέλη, να το τελειώσουμε. Ο τελευταίος είστε. Ναι. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι αυτό το θέμα έτσι όπως έχει μπει έχει αρκετές πλευρές που θα έπρεπε να σκεφτούμε και να τις συνυπολογίσουμε. Να πω ξεκάθαρα και πρώτα απ' όλα, όσο γίνεται ας πούμε πιο καθαρά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει αύριο το πρωί πρώτον να καλύψουν την οφειλή του 13 και μαζί με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να συζητήσουμε τη μείωση του μισθώματος για το επόμενο έτος. Δεν είναι υποδιαπραγμάτευση σε κανένα τρόπο, με κανένα τρόπο, το γεγονός ότι εκεί υπάρχει μια οφειλή, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί, με την παρουσία τους εκεί κατοχύρωσαν, ας πούμε, το χαρακτήρα αυτής της έκτασης και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό, στο πνεύμα αυτό που είπε ο κύριος Μπιθημίτρης,
και όχι να τους βάλουμε απέναντι. Πρέπει να πληρώσουν αύριο το πρωί και πρέπει να δούμε και το θέμα του μισθώματος. Εντάξει, δεν ξέρω, ας πούμε, με τα σημερινά δεδομένα πώς θα πάει, πού μπορεί να καταλήξει αυτό το ποσό. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Έχουμε το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Στη σημερινή ημερήσια διάταξη ακούσαμε πριν ότι υπάρχουν μισθώματα τα οποία δεν βεβαιώθηκαν. Υπήρχαν και καμία υπηρεσία δεν έστειλε πουθενά, δεν έκανε την δουλειά της, με λίγα λόγια, στη μία περίπτωση, και βρέθηκε εδώ μετά από ένα χρόνο να θέλει να επιβάλλει στο Σύλλογο των Ιδιοκτητών Τροχοσπίτων κάποιους ανθρώπους κατά τεκμήριο πιο αδύνατους και νομίζω βάζει κάποια ζητήματα. Και αυτά τα ζητήματα, κυρία Κόλια, το δεύτερο με την digital λέω. Ναι, αυτό το συζητήσαμε προηγουμένως. Και τα ζητήματα αυτά, κυρία Κόλια, θα μου επιτρέψετε, λένε ακόμα μεγαλύτερα κατά την άποψή μου, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι τα ανίσπρακτα του Δήμου τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί τρομακτικά και πίσω από αυτή την ιστορία θα πρέπει να δούμε, γιατί έχουμε και έναν υπεύθυνο επί των οικονομικών, τον κύριο Σοφρόνη, ο οποίος θα πρέπει και με αφορμή αυτά που συζητάμε να μας δώσει μια εικόνα, γιατί αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω, δεν μπορεί να μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και να παίζουμε με τα έσοδα του Δήμου μη εισπράττοντας και έχοντας την ευθύνη και έχοντας την εξουσία στο συγκεκριμένο πόστο. Δεν μπορεί τα ανίσπρακτα να ήταν 5-300 και να είναι 6-200 τώρα και να έχουμε βρει αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους να πουλήσουμε αγριάδα, όταν στο δεύτερο θέμα έχουμε κάνει μια διακριτική αντιμετώπιση. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει, να ξαναλέω, να πληρώσουν. Θα πρέπει επί των ανίσπρακτων να γίνει στο επόμενο θέμα συζήτηση, γιατί προεκλογικά παιχνίδια, έχω κατηγορηθεί από διάφορους εδώ πέρα, τόσο ξέρουν, τόσο λένε, ότι μιλάω προεκλογικά και διάφορα άλλα, και την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου και αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα γραφεία, όχι κάνουν προεκλογική... Όχι, κατηγορείτε τις υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Κατηγορώ αυτούς που είναι υπεύθυνους. Υπεύθυνους για το γεγονός ότι δεν έχουν λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Εσείς σε... είστε υποχρεωμένες να επιβάλλουν και ναι, όσο δεν έχουν επιβληθεί, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που χρεώνονται τους καταλογισμούς. Κυρία Κόλια, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Έχω κατηγορηθεί εγώ για προεκλογική τάχα μου συζήτηση και παρεμβάσεις και την ίδια στιγμή, ξαναλέω, στα γραφεία του Δήμου, κάποιοι χρησιμοποιώντας την εξουσία τους, λειτουργούν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Και σας προτείνω και σας προκαλώ στο επόμενο συμβούλιο να δούμε αυτό το θέμα. Έστω και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσει, η πρόταση δική μου, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί οποιαδήποτε άλλη πρόταση, και ο κύριος Σοφρόνης ήρθε, έφυγε, γιατί είναι τουρίστας, είναι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Ψήφισε. Κυρία Θαλασσόπουλε, εδώ κάποιοι σύμβουλοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να κάνουν ερωτήσεις. Η κυρία Κόλια θα έπρεπε να κρατήσει τον κύριο Σοφρόνη. Ο κύριο επικεφαλής απουσιάζουν σήμερα. Ναι, ο κύριος Τσαλικίδης δεν έκανε περατζάδα, προφανώς είναι κάπου αλλού. Ναι, για άλλο λόγο. Οι άλλοι, κάποιοι σύμβουλοι στο συμβούλιο εκφράζαν την επιθυμία να κάνουν ερωτήσεις. Θα έκανε τις ερωτήσεις και μετά θα αποκόρουσε ο κύριος. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση στο συγκεκριμένο θέμα, οι κύριοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν αυτό το ποσό το οποίο υπάρχει και έπρεπε, δεν έπρεπε, γιατί ήρθε τώρα αυτό το θέμα, δεν κατάλαβε. Γιατί η υπηρεσία, το τμήμα του Δήμου δεν έκανε αυτό που έπρεπε εδώ και ένα χρόνο και ερχόμαστε τώρα δύο μήνες πριν τις εκλογές, εγώ μιλάω προεκλογικά, αλλά άλλοι δεν λειτουργήσαν, να βάλουμε το θέμα. Ας κάνανε την βεβαίωση πριν ένα χρόνο, να ξεκαθαρίσει το θέμα. Λοιπόν, αύριο το πρωί πληρώνουν, παράλληλα διαπραγματευόμαστε την... το νέο μίσθωμα για το 2014 και συζήτηση επί των... Δεν μας αφήνουν. Εντάξει, η πρότασή μου, κύριε, είναι αυτή. Δεν μας αφήνουν. Δεν σας αφήνει, κανένας δεν σας επιβάλλει να μην πληρώσετε. Τα τουριστικά κίνητα. Όχι, δεν έχετε κανένα στοιχείο που το λέτε αυτό. Έχουμε το εξώδικο. Όχι, το εξώδικο δεν είναι στοιχείο. Το εξώδικο εκφράζει απόψεις.
εσείς οφείλετε να βάσει τις απόφασεις του 7 που δεν έχει... ανακληθεί, οφείλεται χρήματα στον Δήμο. Το θέμα ήρθε από την οικονομική 11 του μήνα με τη 48 απόφαση. Ασφαλώς και υπάρχει όλη η διαδικασία από την, οικονομική υπηρεσία και για το προηγούμενο θέμα. Το ότι είπε ο κύριος Ζεκάκος ότι δεν έχει βεβαιωθεί το ποσό του Digital, όπως λέγεται Πλάζα, εν περιπτώσει. Δεν είναι έτσι. Δεν διαπραγματευόμαστε κανένα ποσό του προηγούμενου έτους στο θέμα αυτό, το είπαμε. Συζητάμε μόνο, συζητάμε μόνο για το 2014. Γιατί πληρώνει ρε παιδί μου, τρεις δόσεις δεν είχε πληρώσει και ήθελε να κάνει... Τι να του βεβαιώσει. Τρεις δόσεις ήταν εδώ, δεν έχω πληρώσει πως δεν έχω πληρώσει. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, γιατί με ξεπερνάει. Γιατί το συζητάτε το θέμα για τον Εύκολο που λέτε ότι ήταν διάταξη. Το Πλάζα. Το Πλάζα ήταν το θέμα μας, μείωση παράταση. Τώρα είπαμε ότι κάνατε μια μείωση πολύ καλή και πολύ θετική και γιατί δεν τα λέγατε τότε και το λέτε τώρα. Δεν θα τρελαθούμε, δηλαδή, όταν εγώ έλεγα πώς είναι δυνατόν να ζητείτε μείωση, να ζητάτε μείωση, να μην βγαίνει κάποιος χώρος από την παραλία και με προσέβαλε δεν είπατε τίποτα και έρχεστε τώρα σε αυτό το θέμα να μου πείτε ότι επέρασε και μια ευνοϊκή διάταξη για το θέμα νούμερο 2. Δεν θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Τέλειος δηλαδή. Ψηφοφορία. Διαφορετική αντιμετώπιση παρεμπιπτόντω στη μία και στην άλλη περίπτωση. Για τη μία την περίπτωση την χαρακτηρίσατε ευνοϊκή. Εκείνη την ώρα δεν είπατε τίποτα για ευνοϊκή. Εκείνη την ώρα στηρίξατε τον επιχειρηματία. Στηρίξατε τον επιχειρηματία. Και τώρα δεν το στηρίζετε. Με αυτά που λέτε αναιρείτε τη στήριξή σα που δώσατε πριν από 2 ώρες. Εντάξει, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, το ότι φέρνουμε για βεβαίωση έσοδα σήμερα και ένα μήνα από τις εκλογές αναιρεί όλα αυτά που είπατε κύριε Κωνσταντέλο, γιατί ακριβώς δεν λειτουργούμε προεκλογικά όπως λέτε, αλλά λειτουργούμε υπηρεσιακά και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρέη από τους πολίτες και ειδικά από το νερό προς το Δήμο πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε κάνει εκατοντάδες έως χιλιάδες βεβαιώσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει υπάλληλος που κάθε μέρα πηγαίνει και ζητάει τα αφημεία από την εφορία και βεβαιώνουμε και μπλοκάρουμε αφημείς αυτούς που χρωστάμε. Όμως δεν ξέρω αν δεν ζείτε εδώ, αν δεν έχετε αντιληφθεί την κρίση, αν δεν έχετε αντιληφθεί σε τι ποσοστό υπάρχει κόσμος που πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω δεκάδες κόσμος έρχεται στο γραφείο μου κάθε πρωί και τους κάνω ρυθμίσεις δόσεις γιατί άλλος είναι συνταξιούς. Τους προτείνω άτυπα γιατί δεν μπορούμε και επίσημα. Δώσε ένα άνθρωπο τι μπορείς, 10 ευρώ σήμερα, 20, έλα και τον άλλο μήνα, και έλα και τον άλλο μήνα, και έλα και τον άλλο μήνα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν ένα άνθρωπο παίρνει 3 και 4 και 5 εκατοστάρικα σύνταξη και αδυνατούν να τα αποκριθούν. Η υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ως προς τα έσοδα είναι υπόλογη. Ό,τι δεν εισπράξουν κατά οι υπάλληλοι, είναι υπηρεσία. Θα καταλογιστούν στους υπαλλήλους και να ξέρετε ότι είναι πολύ ευσυνείδητοι σε αυτό το λόγο και αν δεν είναι ευσυνείδητοι, έστω αναγκάζονται να το κάνουν αυτή τη στιγμή, γιατί θα τους καταλογιστούν στους ίδιους. Βεβαιώς έχουν γίνει και στη ΔΟΗ και στα ίδια τα άτομα και μπλοκαρισμένα είναι αφημοί εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι ένα όμως πρόβλημα αυτή τη στιγμή τεράστιο κοινωνικό. Το πώς να εισπράξουν. Εκτός αν δεν διαβάζετε εφημερίδες υπάρχουν γύρω στον εκατομμύριο λογαριασμοί της ΔΕΗ ανίσπρακτη, ότι υπάρχουν πόσα εκατομμύρια της ΕΙΔΑ και εμείς θα είμαστε διαφορετικοί. Όμως εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αύριο το πρωί θα έρθει ένα γραπτή προς εσάς που σας αναθέτω την αρμοδιότητα να εισπράξετε. Σύμβουλος είναι και ο Σοφρόνης, σύμβουλος και εσείς και εγώ θα σας το στείλω και εσείς μην το δεχόσαστε. Ότι σας αναθέτω την αρμοδιότητα των εισπράξεων είτε έχουμε εκλογές είτε δεν έχουμε. Για τους κύριους. Εάν θέλετε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και αν υπάρχει θέμα, πραγματικά το λέω εδώ μπροστά σε όλους, ακόμα και τα 600 που εγώ θεωρώ ότι είναι ελάχιστα, αν υπήρχε μία πρόταση να τα μειώσουμε ή εν πάση περιπτώσει σύμφωνα και με τις δηλώσεις σας, να δούμε ποιοι είναι συνταξιούς, τι κάνουμε και στους παιδικούς θαύμους ανάλογα με τα έσοδα, πληρώνουν τα παιδιά και τα γονείς τους, τα οποία δεν έχω καμία αντίρρηση. Όσο αργείστε όμως, αυτή τη στιγμή, παίζετε το παιχνίδι των ΕΤΑ.
Παίζετε το παιχνίδι ότι οι παραλίες μας πρέπει να ξεπουληθούν και εμείς θα είμαστε απέναντί σας. Και εγώ σας το λέω αυτή τη στιγμή, νιώθω ηλίθιος αυτό το Δήμο να μπορώ να κάνω και εγώ διακοπές με τον ίδιο τρόπο που κάνετε κι εσείς. Γιατί είστε διακοπές. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αφού από μόνοι σας απεμπορείτε ένα πλεονέκτημα που σας το άφησε η τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, να έχετε χάρη μια θάλασσα που εμείς την πληρώνουμε. Να πάρω το αυτοκίνητο από εδώ να κατέβω τρεις φορές στη θάλασσα να κάνω και εγώ ένα μπάνιο. Έχω δώσει τα 50 ευρώ που δίνετε στο μήνα. Τα έχω δώσει το αυτοκίνητο και δεν έχω θάλασσα. Έχετε ένα τέτοιο πλεονέκτημα. Καλή να είσαστε και ευγνώμονες προς την κοινωνία, προς την κοινότητα για αυτό το πλεονέκτημα. Ερχόμαστε αντίθετοι. Δεν νομίζω να είστε κερδισμένοι με αυτό που ξεκινήσετε να κάνετε, να μην πληρώνετε. Εμείς θα σας βεβαιώσουμε το ποσό. Εμείς θα σας βεβαιώσουμε το ποσό και είστε υποχρεωμένοι να το πληρώσετε. Εάν το αμφισβητείτε εσείς, γιατί θα σας έρθει. Βεβαίως ότι χρωστάτε στην εφορία. Ας βάλει λοιπόν, ονομαστικά θα σας έρθει τώρα. Και πρέπει να βάλει ο καθένας στο δυτικό να το αμφισβητήσει. Τι σημαίνει αμφισβήτηση εκεί, που θα φύγετε. Αυτό δεν έχει βεβαιωθεί, κύριε Ζεκράκο και κύριε Βασουταλιού, και αυτό δεν έχει. Ποιο ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, το γιατί ήρθε εδώ κάτι το οποίο υπηρεσιακά έπρεπε να έχει γίνει αυτή τη στιγμή, η απορία που μου παραμένει. Και για τα άλλα, κύριε Δήμαρχε, τα περί του τι γνωρίζω για την κοινωνία δίπλα, νομίζω ότι γνωρίζω. Τα περί της προφανούς έτσι αγωνιστικότητας της δικής σας, το ότι λαμβάνετε και κατανοείτε, δεν μπορείτε, ναι, το κάνετε εσείς, αλλά δεν μπορείτε να πείτε για το πώς αντιμετωπίζω εγώ αυτά τα πράγματα. Εμφανίζεστε ότι είσαστε αυτός ο οποίος κατανοεί τα προβλήματα και εμείς είμαστε... παρακαλώ, θα ψηφίσουμε, τελειώσουμε και το τοποθετηθεί αρκετά, νομίζω. Μία παρατήρηση, αν επιτρέπετε. Κύριε Δήμαρχε, ευγνώμονες είμαστε τη συντότητα κοινότητα, όπως και μέχρι το 2012 που μας συμφώνησαν και μένουμε και μένουμε εκεί. Στις τελευταίες ημέρες της Δημαρχίας σας είσαστε τελείως αντίθετος και αν με επιτρέπετε να πω και λάθος, διότι δεν είπαμε ότι δεν πληρώνουμε. Είπαμε δεν ξέρουμε πού να πληρώσουμε. Οι προσωπικές σας ίσως, ίσως του Δήμου, διαφορές που έχετε με τα ΕΤΑ, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Είμαστε στη μέση και μας τυπάει πρώτο ένας και τώρα και ο δεύτερος. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Τελείωσε το 2013. Έτσι, ολοκληρώθηκε όλο το έτος. Μείνατε μέσα, κανένα να πληρώσετε στο κέντρο. Μετά να πληρώσετε. Αφού μείνατε. Να πληρώσουμε, δεν το αρνούμαστε. Κάναμε χαρτί και ζητάμε, κάναμε χαρτί με αρχαιοπρωτοκόλλο, τα τουριστικά ακίνητα, τα τουριστικά ακίνητα, τα τουριστικά ακίνητα που σήμερα είναι τυπικά και ουσιαστικά ιδιοκτήτης του χώρου. Δεν μας επιτρέπουν. Γιατί. Το 13 σας ενώξε κανείς, δεν είναι. Δώστε, έστω. Λοιπόν, η πρόταση είναι να θέλετε... Δεν μας επιτρέπουν τα ΕΤΑ. Λοιπόν, μπορούμε να υποχρεώσουμε. Γιατί εάν τα ΕΤΑ μας πούνε, ελάτε να κάνουμε συμβόλαιο ή να κάνουμε συμφωνία μαζί και μας ζητήσουν αναδρομικά, θα μας επιστρέψουν, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, τελειώσαμε τις μας προγραμμένοι να επιβάλλουμε το τέλος. Και το άλλο, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, κάτι παρατήρηση. Είναι σύντομο να επιβάλλετε πρόστιμο, να επιβάλλετε μάλλον, όχι πρόστιμο, συγγνώμη, την δέσμευση των αφημί, όταν ο χώρος δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι σύντομο. Οι κύριοι που ξέρουν και... Πηγαίνετε δικαστικά να το δείτε. Να σας πω κάτι. Αν δεν πληρώσετε, θα γίνετε το πρωί. Με πολύ συγκαλύτερη. Διπλώμα. Σας καλοδεχτήκαμε 30 χρόνια. Ναι. Σωτήρι, είπατε ότι αν δεν πληρώσουμε τι... Πρέπει να πληρώσετε αύριο. Είναι σύνομο αυτό. Είναι σύνομο. Είναι σύνομο. Όσο σύνομο είναι που καθόσαστε εσείς εκεί χωρίς κανένα χαρτί, άλλο τόσο σύνομο είναι τώρα. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν έχετε μια απόφαση που δεν έχετε ρεθεί, το είπαμε 100 φορές. Διακρίνω μια προσωπική έκφρα, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, δεν το βγάζουμε άλλο, ψηφίσουμε. Προσωπώ χίλια άτομα. Ψηφίσουμε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Είναι αδικία έναντι της κοινωνίας αυτό που κάνει. Ο κύριος Μαντροδημήτρης, επιβάλλετε το τέλος. Ο κύριος Μαντροδημήτρης θα ψηφίσει και ο κύριος Μαντροδημήτρης. Η πρόταση είναι περί επιβεβαίωσης και έσπραξης του τέλους. Ναι, όπως είναι η πρόταση, όπως είχε αναφερθεί. Να βεβαιωθεί το τέλος των 660 ευρώ, όπως είναι η απόφαση αρχική του Συμβουλίου της Παλαιάς Σκόπιας.
Ναι, ο κύριος Ζουβίλος. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, επειδή προβλέπουμε θα έχουμε προβλήματα με τους κυρίους, εγώ ζητάω να φύγουν. Καλά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φύγουν, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε προβλήματα. Για την κατηγορία του τέλους συμφωνείτε? Ασφαλώς. Ο κύριος Ζουβίλος. Ναι. Ο κύριος, η κυρία Πρίφτης. Ναι, ναι, ο κύριος Δημητρίου. Ναι. Ο κύριος Δημητρίου. Όχι. Ο κύριος Βουλάκος. Ναι. Ο κύριος Σόφος. Ναι. Ο κύριος Πουλόπουλος. Ναι. Η κυρία Περπερίδου. Σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφαση περί